Λοιπόν, πάμε. Πρώτη άσκηση, δουλεύουμε πολύ ωραία τους προσαγωγούς μας. Είμαστε σε σταθερή θέση, δεν ανεβοκατεβαίνουμε, μόνο ανοίγουμε και κλείνουμε τα πόδια. Πιέζουμε τους προσαγωγούς. Ο χρόνος μας σήμερα είναι 45 δεύτερα άσκηση, 15 δεύτερα διάλειμμα. Αν θέλει κάποιος μπορεί να το κρατήσει και σταθερά, χωρίς καμία κίνηση, αλλά και με κίνηση αν τον καίει πολύ το ισομετρικό. Μένουμε σταθερά, πιέζουμε, δουλεύουμε προς αγωγούς, το οποίο πάρα πολλές γυναίκες Χριστιανά είναι το σημείο που θέλουν περισσότερο. Έρχονται και τα σορτσάκια σιγά-σιγά. Μένουμε σταθερά, πιέζουμε. Ωραία, χαλαρώνουμε αναπνοούλα. Πάμε να κάνουμε τώρα συνδυαστική άσκηση. Θα έχουμε το ring στα χέρια μας από τις λαβές. Για να έχουμε καλύτερη λαβή, καλύτερο πιάσιμο και θα κάνουμε κάθισμα και θα δουλέψουμε στήθος. Και πάμε. Κάθισμα, σηκώνομαι, πιέζω. Οι αγκώνες μας είναι ψηλά στο ύψος των ώμων, σε μία ευθεία. Δουλεύει το στήθος και οι ώμοι μας. Με το να κάνουμε βέβαια και squat, είναι πολυαρθρική κίνηση, δουλεύει όλο το σώμα συνολικά. Μπορείτε βέβαια και σταθερά να μείνετε και να κάνετε μόνο στήθος, αλλά θα ήταν λίγο βαρετό. Ναι, ας γυμνάσουμε και τα ποδαράκια μας. Αμέ, ό,τι μπορούμε περισσότερο, Χριστιανά. Στο λιγότερο χρόνο πάντα, έτσι. Ωραία, χαλαρώνουμε. Πάμε να δουλέψουμε τώρα δικέφαλα. Θα το βάλουμε πέρα σε κανάτα. Στον ώμο στηρίζουμε το ένα χέρι ψηλά. Ωραία, και πιέζουμε. Σταθερά και κίνηση να μην κάνουμε, πάντα σφίγγουμε κοιλιακό, σφίγγουμε ραχιαίο για να έχουμε σωστή στάση σώματος. Εδώ δουλεύουμε δικέφαλα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Πώς δεν φαίνεται. Όταν πιέζεις το ring προς ακάτω, δουλεύει ο δικέφαλος, οπότε γυμνάζουμε και χέρια. Μισό χρόνο τη μία πλευρά και αλλάζουμε. Μισό χρόνο την άλλη. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το αξεσουάρι είναι μόνο για τους προσαγωγούς. Δεν είναι μόνο για τους προσαγωγούς, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές κινήσεις. Ωραία, χαλαρώνουμε. Πάμε να δουλέψουμε και λίγο πλατούλα τώρα. Θα βάλουμε το ring πιο χαμηλά, στο γοφό μας περίπου στηρίζουμε. Ίσια το κορμί μας, σταθερά. Και πιέζω. Εδώ, προσπαθώ να είναι τεντωμένο το χέρι, όχι λυγισμένο. Και πιέζω στη μία πλευρά, θα νιώθουμε την ένταση στην πίσω πλευρά της πλάτης μας. Στη μία πλευρά που γυμνάζουμε, στο μισό χρόνο και μετά θα αλλάξουμε πλευρά να γυμνάσουμε και την άλλη πλατούλα. Την άλλη μεριά δηλαδή. Εννοείται ότι όσο περισσότερη δύναμη βάλουμε, αλλάζουμε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η άσκηση. Οπότε ο καθένας δουλεύει με το δικό του επίπεδο και εκεί που μπορεί να πιέσει. 10 seconds. Ωραία, και πάμε μία τελευταία άσκηση, επίσης πολυαρθρική, όπως ήταν η δεύτερη. Θα κάνουμε στροφή κορμού μαζί με προβολή. Χεράκια μακριά, λυγισμένοι αγώνες. Και θα κάνουμε τη μία πλευρά συνεχόμενα για να μην μπερδευόμαστε και μετά θα αλλάξουμε. Στρίβω κορμό, δουλεύουν οι πλάγοι, δουλεύουν οι χέρια πιέζοντας το ring, αλλά και τα πόδια διότι κάνουμε προβολή. Και αλλάζουμε πλευρά, χωρίς διάλειμμα εννοείται. Αλίμονο. Γελάς, Χριστιανά. 10 seconds. Λίγο ακόμη. Και τελειώνει το πεντάλεπτο, στο οποίο θα κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα και καλό θα είναι να τα ξανακάνουμε από την αρχή. Well done. Well done, well done.